στη Βένα είχαν ζημιές σε κεραμίδια σπιτιών και σε όλες τις καλλιέργειες της περιοχής όπως Βαμβάκι, Μπάμιας, Καλαμπόκι, Ηλιόσπορο και Δέντρα. Στο 100% είναι η καταστροφή, σύμφωνα με τους κατοίκους. Ναι, έχουμε. Σε καλλιέργειες ή σε σπίτια? Καλλιέργειες έχουμε, σπίτια δεν έχουμε. Ναι. Σε καλλιέργειες, σε τι καλλιέργειες? Βαμβάκι. Καταστράφηκε εντελώς? Εντελώς όχι, αλλά περισσότερο καταστράφηκαν. Και πολύ φυσικά, πολύ αέρα πήρα, έκανα ζημιά, πήρα το σπίτι πάνω, το κεραμίδια πήρα, πολύ ζημιά έκανα εδώ. Εδώ τι καλλιέργειες είχαν πρόβλημα? Εδώ Μπάμιες, Καλαμπόκι, Ηλιόσπορο, Βαμβάκι, περισσότερο Ηλιόσπορο. Αυτό πάει. Ναι. Εντελώς καταστράφηκε? Πολύ, πάρα πολύ. Πάρα πολύ έχει ζημιά. Όλα τα Ηλιόσπορο κάτω είναι, όλα κάτω είναι. Και Βαμβάκι έμειναν. Πώς να σου πω, δεν είναι ούτε φύλλα, δεν είναι τίποτα. Όλα, πολύ ζημιά έκανα. Φύλακα προς το Βένα, δηλαδή, μοίρανα Βένα και του Εργάνη, πολύ ζημιά έχει, πολύ ζημιά. Δεν έμεινε τίποτα. Ούτε Μπάμιες, ούτε Λιόσπαρα, ούτε τίποτα, τίποτα, πολύ ζημιά. Αλλά εμείς δεν έχουμε πολύ, αλλά προς τα εκεί είναι πολύ. Τι ζημιές είχατε εδώ στη Βένα? Πολλά ζημιά έχουμε. Σε σπίτια κυρίως βλέπω. Έχουμε και σπίτια, να, από εδώ την εκκλήκη του Μπατζάδες. Κεραμίδια και φράχτες βλέπω ότι έχουν πέσει. Πέσανε, ναι. Σε καλλιέργειες είχατε εδώ ζημιές? Πάρα πολύ. Τι καλλιέργειες έχετε κυρίως εδώ στη Βένα? Καπνά έχουμε, Βαμβάκι έχουμε, Μπάμιες έχουμε, πολλά έχουμε. Και όλα έχουν ζημιά? Έχουμε. Από εδώ μεριά έχουμε. Από τα άλλα το γέφυρα μεριά έχει. Και από τα άλλα μεριά έχει, αλλά όχι τόσο πολύ. Αλλά από εδώ μεριά έχει. Εδώ Σιλαγανή, Εργάνη, από όλα έχουν. Σπίτι σας έχει φύγει όλη η σκεπή? Ναι, έχει φύγει. Τι άλλες ζημιές είχατε εδώ? Πήρε μέρα μέσα στο σπίτι. Αυτά. Έχετε και καλλιέργειες? Όχι, δεν έχω καλλιέργειες. Τύπο μόνο σπίτι. Εγώ, μέχρι το μέση, δεν μπορώ να μαζέψω. Άφησε μόνο δέργα. Τον καπνό? Καπνό. 12 στρέμματα είπατε. 12 στρέμματα είχαμε. Και το σπίτι έχω ενενίτια και εκείνα τα πήρα. Και πέρυσι ήταν αρέσουσα καπνά. Δεν μπορώ μόνο να μαζέψω τίποτα. Και φέτος μας πρόκειται ο χαλάζι και φέτος δεν μπορούμε να πάρουμε τίποτα. Έχουμε να πληρώσουμε έφυγα. Έχουμε να πληρώσουμε ογκά. Εγώ το χρόνο πληρώνω ογκά 2.500 ευρώ για δύο άτομα. Πώς το ζήσουμε εμείς? Δεν είναι αυτό το πράγμα. Πρέπει να βοηθήσω το κράτος. Πέρυσι είχα δηλαδή 13-15 στρέμματα κάπνα. Μας έδωσα από 100 ευρώ. Με 100 ευρώ γίνεται αυτό? Δεν μπορούμε να ζήσουμε. Βαμβάκι βάζουμε. Μπάμιες, ντομάτες. Αυτά βάζουμε. Είχαμε βαμβάκι 15 στρέμματα. Έμεινε όλο. Είχα 40 στρέμματα. Τι έξοδα έκαναμε? Δεν άφησε τίποτα. Δεν άφησε τίποτα. Μόνο βέργα έμεινε. Το σαλόνι, όλα είναι. Μέχρι εδώ νερά είχαμε. Άντρα μου ανάπηρος. Εγώ ανάπηρος. Άντε να δούμε τι θα κάνουμε. Τα περισσότερα σπίτια στον οικισμό της Βένας παρουσιάζουν την εικόνα αυτή. Έχουν φύγει οι σκεπές από τα σπίτια και έχουν πλημμυρίσει. Τρομερές καταστροφές και Σικροβίλη. Τα περισσότερα σπίτια αλλάζουν κεραμίδια σήμερα. Όσοι μπορούν τουλάχιστον οικονομικά. Το κοινοτικό κατάστημα έχει φθορές σε τέτοιο σημείο που δεν είναι πλέον λειτουργικό, ενώ ήταν χωρίς νερό και ρεύμα. Περισσότερες πληροφορίες έδωσε ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου Κροβίλης, Γιώργος Δημάσης. Είχαμε ένα φαινόμενο το οποίο διέρχεσε περίπου 20 λεπτά. Έκανε τρομερές καταστροφές. Κανείς δεν έχει και δεν το πιστεύει ότι έγινε αυτή η καταστροφή. Τα περισσότερα σπίτια έχουν ρημαχθεί, επάνω τα κεραμίδια έχουν κάνει. Όσες αποθήκες ήταν με ελληνίτ, τις έχει διαλύσει.
Νερά μπάζαν τα σπίτια από παντού. Όπως βλέπετε και στην πλατεία του χωριού έριξε δύο λεύκες. Ευτυχώς δεν θρενήσαμε κανένα θύμα. Το κοινοτικό κατάστημα το έχει διαλύσει τελείως. Δεν είμαστε λειτουργικοί. Το ρεύμα είχαμε διακοπή ρεύματος, διακοπή νερό. Προς το παρόν έχουν αποκατασταθεί. Έχουν θεί αιτήσεις για να συμπληρωθούν ως επιτοπλίστων τι ζημιές έχουν πάθει τα σπίτια και θα δούμε στο μέλλον τι θα γίνει. Βλέπουμε και σε αυτοκίνητα υπήρξαν πολλές φθορές. Τα περισσότερα, ναι, και έχουμε θέμα όσα δεν ήταν ασφαλισμένα ως προς την για φυσικές καταστροφές. Δεν ξέρω τι θα γίνει αν αποκατασταθεί. Ο κύριος Τσαλικίδης μου είπε ότι η γραμματεία του προστασία του πολίτη έχουν ένα έντυπο το οποίο μπορεί να συμπληρωθεί και ως επιτοπλίστων μπορεί να υπάρξει ένα χρηματικό ποσό για την αποκατάσταση των ζημιών στα αυτοκίνητα. Περαιτέρω αναμένουμε. Εύχομαι να πάρουν τα σκουπίδια γιατί είναι τόσα που πρέπει να ξαναγεμίσουν οι κάδοι από ό,τι βλέπω στο πικεφί. Είχατε φθορές στο σπίτι εσείς, Έτρεξε πάρα πολύ μέσα το σπίτι μου, πλημμύρισε όλα τα δωμάτια. Έτρεχαν παντού και ακόμη μέσα στην κουζίνα έχω ένα κουβά που στάζει κάπου. Στάζει. Έχει πει και όλες τις βάσεις που κάνατε πριν 2 χρόνια. Είπα. Ναι, όλα αυτά έφυγανε. Εσείς έχετε και δικές καλλιεργίες? Όχι, δεν έχω καλλιεργίες. Μόνο το σπίτι μου έχω τη ζημιά. Αυτή στο σπίτι είναι που έχω. Και στενοχωριέμαι πάρα πολύ. Τα λούκια όλα σπάσανε γύρω-γύρω. Έχουμε ζημιά δηλαδή σοβαρή. Και πώς θα την κάνουμε? Παρόμοια η κατάσταση και στους ασκητές. Τεράστια καταστροφή στα σπίτια, στα αυτοκίνητα και στις καλλιέργειες, αλλά και στα νεκροταφεία. Ευχαριστούμε καταρχήν που ήρθατε. Γιατί παρόλο ότι ήρθε και η Περιφέρεια και ο Δήμαρχος, να είναι καλά όλοι, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το κακό κράτησε 13 λεπτά. Πέφτανε, πρώτη φορά έχω δει, είμαι 66 ετών. Όσο ένα πορτοκάλι, πατάτα. Από την αρχή? Όχι. Ήρθαν όλοι οι φορείς, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και ο καθένας τρέχει να μαζέψει τα κομμάτια του. Τώρα αν υπάρχει δυνατότητα να βοηθηθεί ο κόσμος θα είναι πάρα πολύ καλό γιατί δεν είναι μόνο επλήγησαν οι οικίες, πληγήκανε και όλες οι καλλιέργειες που είναι ακόμη χειρότερα γιατί το σπίτι θα φτιαχτεί από την παραγωγή. Αυτή είναι η δυσκολία που αντιμετωπίζουμε και νομίζω ότι κάτι πρέπει να γίνει. Σας ευχαριστούμε και εσάς. Όλα τα σπίτια είναι σε κατάσταση, πώς θα πούμε, σουρωτήρι, κόσκινο, γιατί ήταν τόσο χοντρό το χαλάζι που έσπαζε το κεραμίδι, έκοψε το ασφαλτόπανο από κάτω και έτρεχε το νερό μέσα στα σπίτια και τρέχει ακόμα. Γι' αυτό βλέπετε μία δραστηριότητα εδώ, όλοι βάλανε κάποια συνεργεία και κάνουν ό,τι προλάβουν ως την επόμενη βροχή. Και τα αυτοκίνητα είδαμε εδώ στους ασκητές είναι... Τα αυτοκίνητα, ναι, καλά, η ζημιά που έχει γίνει στα κτίσματα σε σύγκριση με τα αυτοκίνητα είναι απερίγραπτη. Τα αυτοκίνητα, ο καθένας τώρα το αυτοκινητάκι του, αλλά το σπίτι το έχουν όλοι και οι φτωχοί και οι έχοντες και οι μη έχοντες. Και πρέπει να το φτιάξουν όλοι. Ελπίζουμε στη συμπαράσταση της πολιτείας. Ήταν πριν από λίγο εδώ ο Αντιπεριφερειάρχης, πέρασε ο Δήμαρχος, μας βεβαίωσαν ότι θα είναι κοντά μας. Και βέβαια θα ακολουθηθεί η τυπική διαδικασία, η γραφειοκρατική, όπως συνηθίζεται στην πατρίδα μας. Και στις καλλιέργειες είχατε θέματα εδώ? Στις καλλιέργειες, όπου έπιασε το χαλάζι, η καταστροφή είναι ολική. Όχι μόνο στις ετήσιες καλλιέργειες, και στις πολυετής. Δηλαδή, αμπελώνες, ας πούμε, δεν είναι ότι καταστράφηκε η φετινή παραγωγή μόνο, αλλά τα κλίματα, οι κλιματαριές πάθαν ζημιές. Οι οπορώνες το ίδιο με τα δέντρα. Θα κάνει κουράγιο, φαντάζομαι, ο κόσμος για να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση και να αντεπεξέλθει.